Καλησπέρα σας, Κυριακή 20 Μαρτίου 2022, μαζί με τον Κωνσταντίνο Αντωνάκη. Κωνσταντίνε, Ρωσία, Ελλάδα, Ευρώπη. Ναι, Πευκαιρία ε, της ε, δραστηριότητας που υπάρχει τώρα στην Ουκρανία. Τώρα που στοχαζόμαστε αυτή τη στιγμή, ε, είναι σε εξέλιξη κάτι που άρχισε στις 24 Φεβρουαρίου του 2022 αυτής της χρονιάς, και είναι η επέμβαση των Ρώσων στην Ουκρανία. Ορίσαμε το θέμα ως Ρωσία, Ελλάδα, Ευρώπη και στη μέση η Ελλάδα ως χώρα του ενδιαμέσου χώρου ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση αλλά και ενός χώρου ο οποίος παραπέμπει στην ιστορία και στον πολιτισμό, στον ελληνισμό που είναι η βάση της ρωμαϊκότητος και η υποδοχή του χριστιανοϊουδαϊσμού δια της ελληνικής γλώσσης και ο οποίος στέκεται ανάμεσα στους ενισταμένους δυτικούς απέναντι σε αυτό που κάνουν οι Ρώσοι, το οποίο όμως είναι και ένα ευρωπαϊκό γεγονός. Όπως ευρωπαϊκό γεγονός ήταν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, όπως ευρωπαϊκό γεγονός ήταν και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και οι δύο αυτοί πόλεμοι, ο πρώτος και ο δεύτερος, διέκοψαν κάτι το παγκόσμιο. Την παγκοσμιοποίηση του 1851 χρονιά όπου σηματοδοτήθηκε ο έναρξη της πρώτης παγκοσμιοποίησεως από την Διεθνή Έκθεση του Λονδίνου και το 1914 που ήταν η έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από ένα τυχαίο γεγονός θα λέγαμε, δεν υπάρχει τύχη, ε, την δολοφονία στις 28 Ιουνίου του 1914 του διαδόχου του ε, Αυστρογκρικού θρόνου του πρίγκιπος Φραντς Φέρντιναρ. Και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ε, τέλειωσε την υπόθεση της κρίσεως της χρηματοπιστωτικής του 1929, της ανόδου ε, του φασισμού στην Ιταλία το 1922, της ε, ανόδου του ναζισμού ε, στη Γερμανία το 1939, το 1945 και μετά πάμε σε ένα ενδιάμεσο χρονικό διάστημα που μέχρι την 9-11, μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου έχουμε το παγκόσμιο γεγονός μιας λιγότερο ή περισσότερο παξ αμερικάνα, αμερικάνικης ειρήνης χωρίς όμως να είναι και αυτή η παγκοσμιοποίηση την οποία είχε ζήσει η ανθρωπότητα το 1851-1914. Αυτό το συναντάμε ως απόπειρα μετά την 11η Σεπτεμβρίου όπου επιχειρείται να εισαχθεί στο τραυματισμένο από το τρομοκρατικό γεγονός στους διδήμους πύργους της Νέας Υόρκης και στο Πεντάγωνο, να εισαχθεί στο τραυματισμένο διεθνές περιβάλλον, η ιδέα της παγκοσμιοποίησεως ως η εξέλιξη ε, της κινήσεως των κεφαλαίων, των πληροφοριών, της ε, γιγαντώσεως της τεχνολογικής ε, πρόοδου. Ε, και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πούμε ότι η ανθρωπότητα ε, εισήλθε στην περίοδο της ε, Δευτέρας Παγκοσμιοποίησεως, η οποία και αυτή διακόπτεται το 2020, από, τον, από αυτή την ίωση, τον COVID-19, ε, και αυτή διακόπτεται ε, στις 24 Φεβρουαρίου του 2022, από την επέμβαση στην ε, Ουκρανία του ε, Ρωσικού στρατού. Ε, δηλαδή, δύο ευρωπαϊκά γεγονότα ε, ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος διακόπτουν την πρώτη παγκοσμιοποίηση και διευθετούν στα πεδία των μαχών δια της καταστροφής η οποία είναι έναυσμα για εκείνης παραγωγής και παραγωγικότητος μετά τη λήξη του δεύτερου παγκοσμίου το 1945. Δύο ευρωπαϊκά λοιπόν γεγονότα με την ανάμιξη όμως των Αμερικανών σε αυτά διακόπτουν την πρώτη παγκοσμιοποίηση. Ένα δεύτερο ευρωπαϊκό γεγονός ολοκληρώνει το έργο του COVID-19. Είναι το γεγονός και αυτό ευρωπαϊκό, είναι η επέμβαση των Ρώσων στην Ουκρανία, όπου και αυτό διακόπτει την Δευτέρα Παγκοσμιοποίηση διότι τα πράγματα δεν είναι σε αυτό που λέμε, θα το επαναλάβω, κατά την αντίληψη και Τζέρ, «Concertation des Nations», συνεννόηση των εθνών, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για να υπάρχει παγκοσμιοποίηση και παγκοσμιοποίηση δεν είναι δυνατόν παρά να υπάρξει Εάν ευτυχισμένοι άνθρωποι από την παραγωγή παγκοσμίου πλούτου μιλάνε μεταξύ τους, βλέπει ο ένας τον άλλον με τις διάφορες εφαρμογές στις οθόνες των κινητών ή στα laptops, αργότερα αν θέλεις και με την προηγμένη τεχνολογία της 5G, της 6G, της 7G, όπου υπάρχει ανάμειξη της κίνας καθοριστική με τη highway εκεί, την εταιρεία, ότι οι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους. Άρα, αν οι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους, να λοιπόν που είναι η βάση της ε, παγκοσμιοποιήσεως, ε, διότι η επικοινωνία μπορεί να λύσει τα προβλήματα, η επικοινωνία μπορεί να δώσει ενάφεσμα ε, διακινήσεως των κεφαλαίων, των ιδεών κτλ. Γιατί λοιπόν να πάμε στα πεδία των μαχών. Και όμως ίσως είναι αυτή η ανθρώπινη μοίρα, ίσως είναι αυτή η ανθρώπινη φύση που ε, φέρνει τον πόλεμο, όπως τον έφερε τον πόλεμο ε, στις, ε, το καλοκαίρι του 1914, όπως και τώρα είδαμε το, ε, στην 11 η Σεπτεμβρίου του 2001, ότι ακολούθησαν δύο όχι παγκόσμιοι, τοπικοί πόλεμοι, η επέμβαση στο Αφγανιστάν της Αμερικής το 2003, μετά την 9-11 του 2001. Ε, αμέσως το 2001 επενέβη η Αμερική στο Αφγανιστάν και το 2003 επενέβη στο Ιράκ. Ε, άρα άρα ε, μπορούμε να εξάγουμε το πρώτο μας συμπέρασμα, ότι η ανθρώπινη φύση μπορεί να είναι παγκοσμιοποιητική, δια της τεχνολογίας να εκτείνεται στο, στον πλανήτη, ταυτόχρονα όμως γυρίζει ανάποδα το πράγμα και καταλήγει η ανθρώπινη φύση να παράγει ε, τις βίες ε, συνθήκες αναστολής ε, της παγκοσμιοποιητικής δράσεως του ανθρώπου. Νομίζω ότι ε, το τεκμηρίωσα αυτό. Okay. Λοιπόν, ευρωπαϊκό γεγονός ε, με την ανάμειξη της Αμερικής είναι ε, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, το ίδιο και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Η Αμερική αναμειγνύεται και στον ένα πόλεμο και στον άλλο. Ε, τώρα η Αμερική ε, έχει ένα εργαλείο το οποίο δεν είναι μόνο δικό της. Είναι το εργαλείο του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, του NATO. ΟΤΑΝ, του ΝΑΤΟ. Το ΟΤΑΝ είναι η γαλλική εκδοχή του ΝΑΤΟ, του NATO. <laughs> Λοιπόν, και είναι και επίσημα στον τίτλο. το ΠΑΒΛΑ ΟΤΑΝ. η Αμερική εμπνέει του συμμάχους της να δαιμονοποιήσουν τη Ρωσία εμπνέει τους συμμάχους της, όταν λέμε Αμερική εννοούμε ε, την ηγεσία που de facto έχει εγκατασταθεί στο Λευκό οίκο. ένα κύριο εκεί. Ε, Δεν αναμειγνύεται όμως η Αμερική, δεν στέλνει στρατεύματα. Να μου πεις ούτε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έστειλε αμέσως, ούτε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έστειλε αμέσω η Αμερική. Μάλιστα, αν πάρουμε το γεγονός του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έστειλε το... Ε, μάλλον μπήκε στον πόλεμο τον Δεκέμβριο του 1941. Ε, όταν έγινε το Pearl Harbor, αυτό ήταν το έναυσμα, το κίνητρο της Αμερικής να μπει στον πόλεμο. Μ? Να υποθέσει κανείς ότι ε, εάν υπάρχει κάποιος πίσω από τις κουρτίνες... Mm. να προσφύγει σε ένα νέο Pearl Harbor ε, ή να κατασκευάσει κάτι ανάλογο προκειμένου η Αμερική να κάνει απόβαση ξανά στην Ευρώπη. Είναι κουρασμένη η Αμερική για κάτι τέτοιο. Έχει κουραστεί πάρα πολύ. Ε, και έχει απόδειξη ότι έφυγε και από το Αφγανιστάν. Δεν θα έλεγα ποτέ. Αλλά θα έλεγα ποτέ μην λες ποτέ. Ε, δεν ξέρεις... Ε, μπορεί ακόμα και αυτή η κουρασμένη η Αμερική ε, να ξεκινήσει εκστρατεία κατά της Ρωσίας μέσω της Ευρώπης. Αλλά πρέπει να βρει πρόθυμη την Ευρώπη προς τούτο. Ποια Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είναι συγκροτημένη ε, σε μια στέρεη πολιτική κατάσταση. Είναι βέβαια μορφοποιημένη και δομημένη άρρηκτα, αλλά μόνο στα χαρτιά. Πρέπει να βρει ε, και τα ανάλογα θέλω ε, των ηγετών της Ευρώπης ή τα ανάλογα γεσμέν, yes υπακούω, των Ευρωπαίων ηγετών μέσα στις διάφορες χώρες, όχι τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά στις διάφορες χώρες. Ωραία. Ε, ευρωπαϊκό λοιπόν γεγονός είναι η επέμβαση στην Ουκρανία. Ε, αυτή η επέμβαση στην Ουκρανία έχουμε πει ότι εκτιμούμε πως προήλθε ε, κυρίως εξαιτίας της ε, ε, ασφικτικής πιέσεως ε, που ασκήθηκε στην ε, Ρωσία μετά την διάλυση της ε, Σοβιετικής ενώσεω και του αισθήματο των Ρώσων ηγετών και του Ρωσικού λαού ότι περικυκλώνονται. Βέβαια, αν σκεφτεί κανεί ότι έπεσε το τείχος του Βερολίνου, έφυγε όλη αυτή η ενδιάμεση κατάσταση των φιλικών και υπάκουων προς το Κρεμλίνο ε, κομματικών καθεστώτων, μόνο κομματικών καθεστώτων, ε, αυτό που λέγαμε υπαρκτό σοσιαλισμό. Ε, τότε καταλαβαίνουμε ότι η Ρωσία, βλέποντας πως ε, θέλουν και τη Γεωργία και την Ουκρανία, κάτι που δεν κατάφεραν το 8 αν και το είχαν ανακοινώσει οι Αμερικανοί, αλλά ο πρόεδρος Σαρκοζή είπε όχι τον Απρίλιο του 8. Θέλουν να βάλουν και τα Σκόπια. Λοιπόν, ε, ό,τι θέλουν να τα βάλουν μέσα στο ΝΑΤΟ, ε, δρομολογήθηκαν μια σειρά γεγονότα, τα έχουμε ξαναπεί, ας μην τα επαναλάβουμε τώρα, διότι είναι γνωστά αυτά, ε, μια σειρά γεγονότα που κάνουν τη Ρωσία να αισθάνεται ότι περικυκλώνεται όλο και περισσότερο και αντιδρά ε, και λέει ε, όχι. Άρα σε αυτό το ευρωπαϊκό γεγονός η αμερικανική διαχείριση γίνεται μέσως δια του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ μαζεύει όπλα στην Πολωνία από τις διάφορες χώρες μέλη και θέλει να τα στείλει στην Ουκρανία ή τα στέλνει στην Ουκρανία. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Η Αμερική δεν κάνει απόβαση στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσει αυτή την επέμβαση των Ρώσων στην Ουκρανία. Ε, μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι η ε, υπόθεση του ΝΑΤΟ είναι το εργαλείο εκείνο το οποίο δεν υπήρχε στους δύο προηγούμενους ε, πολέμους ε, στον πρώτο και στον δεύτερο πόλεμο και η επέμβαση των ε, Αμερικανών έγινε αυτή καθ' αυτή από μόνη της, χωρίς να υπάρχει το ενδιάμεσο εκείνο εργαλείο. Μπορούμε όμως να στοχαστούμε ότι το να υπάρχει αμυγός ευρωπαϊκός μηχανισμός αμήνης είναι στις σκέψεις των Ευρωπαίων, οι οποίοι ναι μεν, έχουν ηγέτες Ευρωπαίοι και Γάλλοι και Γερμανοί και τα λοιπά. Δεν θα αναφερθούμε πάλι σε αυτά που έχουμε αναφερθεί. Ε, έχουν ε, πει ότι θέλουν έναν αμυντικό ευρωπαϊκό μηχανισμό χωρίς να αμφισβητούν τον ΝΑΤΟ. Ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο το οποίο θα είναι συμβατό με τον ΝΑΤΟ και θα λειτουργεί στη λογική του ΝΑΤΟ χωρίς να αμφισβητεί ΝΑΤΟ. Αλλά ακόμα κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Δηλαδή ως Δυτική και ως Κεντρική Ευρώπη να φτιάξει ένα μηχανισμό. Ε, όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ε, δεν ξέρω, ο, ο κύριος Ορμπάν, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, νομίζω όχι, και ο, ε, αν θεωρήσουμε και αυ, ότι έχει μια σχέση με την Ευρώπη και ο πρόεδρος κύριος Ρετσέπτα Ιππερντοάν δεν μετέχει της αποστολής όπλων μέχρι στιγμής. έχουν καταδικάσει φραστικά και στην ψήφο που δώσανε στον Οργανισμό Εθνών στη Γενική Συνέλευση, το Οργανισμό ΟΕΤ έχουν καταδικάσει την επέμβαση της ε, Ρωσίας στην ε, Ουκρανία ε, και μαζεύουν όπλα στην Πολωνία. Για να τα προωθήσουν στην Ουκρανία. Ή τα έχουν προωθήσει δεν ξέρουμε. Αυτό είναι αρκετά αφελές διότι η Ρωσία έδειξε πως με μια ρήψη υπερηχητικού 10 φορές στην ταχύτητα του ήχου ταχύτητα του ήχου επί 10 πυράβλου εξοδετερώσε έναν υπόγειο στόχο των ε, Ουκρανών. Και έχουν ακουστεί διάφορα του τι υπάρχουν στην Ουκρανία, το... αλλά ε, είναι αφέλεια να πιστεύουμε ότι θα γίνει ρεφενές όπλων ε, και θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Ε, μάλλον οι Ευρωπαίοι ε, κοιτάνε να κερδίσουν χρόνο έναντι των Αμερικανών. Ε, η Αμερική, η μη, η μη τι άλλο, ελέγχει τους Ευρωπαίους ηγέτες σε πολλές λεπτομέρειες της προσωπικότητός των. Και το γνωρίζουν αυτό οι Ευρωπαίοι ηγέτες ε, και δεν χτυπάνε το χέρι στο τραπέζι. Άλλωστε και ένα χέρι στο τραπέζι να χτυπήσει κάποιος φαίνεται το δικό του το χέρι. Ε, τα άλλα χέρια θα χτυπήσουν. Υπάρχουν όμως και άλλοι άτυποι θεσμοί όπως ε, τα Εφτά Μάτια ή τα Τέσσερα Μάτια δηλαδή παράλληλα του ΝΑΤΟ άτυπα όργανα τα οποία ε, είναι από τα βάθη των μυστικών υπηρεσιών και τα οποία σε τελική ανάλυση ε, διαμορφώνουν ε, αποφάσεις και επιβάλλουν αποφάσεις στους ηγέτες. Δεν ξέρουμε τα ονόματα, τα επίθετα, τις διευθύνσεις ή τα τηλέφωνα αυτών των ανθρώπων. Είναι ας πούμε να φανταστεί κανείς από τη βαθιά CIA ή από τη βαθιά DSSE τη γαλλική ή τη βαθιά BND η γερμανική. Ε, αυτοί όμως δεν έχουν, ε, δεν ξέρουμε ε, το τι ρόλο έχουν παίξει μέχρι τώρα στη διαμόρφωση κάποιες αποφάσεως και ίσως αυτό δεν το μάθουμε ποτέ, μπορούμε απλώς να το φανταστούμε. Και υπάρχουν και παράλληλες ε, λειτουργίες των μυστικών υπηρεσιών οι οποίες ε, διαμορφώνουν καταστάσεις. Ε, αυτό που μπορούμε να συγκρατήσουμε είναι ότι μέχρι στιγμής ε, είναι ευρωπαϊκή υπόθεση αυτό που γίνεται στην Ουκρανία ε, και αφορά ε, τη Ρωσία, αφορά την Ευρώπη, την εξέλιξη της Ρωσίας, την εξέλιξη της Ευρώπης και στη μέση βρίσκεται ο ελληνικός παράγοντας ε, όχι μόνο από γεωγραφικής απόψεως, αυτό είναι το λιγότερο, αλλά καλό θα είναι να, να το θυμώνται αυτό πάρα πολύ οι Ρώσοι για το τι σημαίνει η Ελλάδα. Νομίζω ότι το, το θυμούνται. Καλό είναι να το θυμούνται. Λοιπόν, και δεν δε λέω ότι... Είναι ο Ελλάδα την ηγεσία του μίζερου αυτού νεοελληνικού κράτους, ούτε τις αποφάσεις που παίρνει σε βάρος των Ρώσων και υπέρ των σχισματικών Ουκρανών ο Πατριάρχης Κωνσταντινού Πόλος και και Σύνοδός του. Άλλωστε μπορεί να μην είναι αυτό που φαίνεται και να είναι κάτι καλύτερο αλλά πιο βαθύ. Δηλαδή να... να μην μπορεί να κάνει κάτι το διαφορετικό και να είναι και σε με τους δρόσους <laughs> Λοιπόν, ε, πάνω σε αυτό το θέμα που στο χαζόμαστε, θα ε, ε, με έχει, αν θέλει, σε επηρεάσει. Και κριτικά το βλέπω και έχω πάρει έτσι. Ε, και σε αυτό το θέμα κάποια ερεθίσματα ξανά από τον μεγάλο δάσκαλο και πανεπιστήμονα ο οποίος περιεκτικά αναφέρεται ως ιστορικός ενώ είναι πάρα πολλά πράγματα τον μεγάλο, τον μέγιστο τον αγαπημένο, τον λατρεμένο Αλεξάνδρ Αντλαέρα. Ο Αλεξάνδρου Αντλέρ, στο περιοδικό Le Point που έχει να κάνει με το ουκρανικό δρόμενο, της 5ης, της 10ης Μαρτίου του 2022, στην σελίδα 50, στις σελίδες 56-57, έχει δώσει μια πολύ σύντομη αλλά πόσο περιεκτική, ε, ε, πολύ περιεκτική συνέντευξη ε, του στον ε, στο περίοδικό, ε, την οποία την πήρε ε, ο κύριος Ζουλιών Πειρών και μας λέει ότι. Είναι ε, αυτό που γίνεται στην Ουκρανία. Είναι μια νέα μετάβαση, νέα μετάβαση ε, στην ιστορική εξέλιξη ε, τόσο σημαντική, ίσως πιο σημαντική και από την 11η Σεπτεμβρίου. Θα συγκρατήσουμε τα σημεία τα οποία μου δίνουν ένασμα για εξέλιξη του στοχασμού στα όσα ήδη είπαμε και στα όσα μπορούμε να πούμε ε, Υποστηρίζει ο δάσκαλος ε, Αλεξάνδρα Τλέρ ότι εν τέλει, εν τέλει η Ρωσία ε, δεν θα συμπράξει με την Κίνα ότι η Κίνα είναι μία άλλη υπόθεση. Ότι η Ρωσία για να προχωρήσει αυτό που έχει να κάνει πρέπει να συμπτύξει συμμαχία με την Ευρώπη, με αυτό που λέμε Ευρώπη, δηλαδή αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση. και να συμπτύξει συμμαχία με αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση στη λογική και της δημιουργίας κοινού αμυντικού μηχανισμού. Σε αυτό το σημείο εγώ θα σταθώ και θα πω ότι πιστεύω πως αυτό πρέπει να αναζητηθεί στην πρώτη προσέγγιση στο πολιτιστικό πεδίο στο πολιτιστικό πεδίο δεν είναι, το έχουμε ξαναπεί δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ε, τα χρώματα της δροσικής σημαίας είναι λευκό ε, κόκκινο γαλάζιο και της γαλλικής μπλε μπλαν ρούζ γαλάζιο, μπλε ε, λευκό, κόκκινο έχουμε τα ίδια χρώματα σε διαφορετική διάταξη, τα ίδια χρώματα σε διαφορετική διάταξη και στις δύο σημαίες. Ε, αυτό ανάγεται στην πολύ βαθιά ιστορία που έχει να κάνει με τη συνάντηση Ρώσων και Γάλλων, αστών, κατά την άνοδο της αστικής τάξεως της Γαλλίας μετά, με τη Γαλλική Επανάσταση και μετά, την εδραίωσή της στην πολιτική εξουσία με τον Απολεόν Βοναπάρτ, ο οποίος έκανε εκστρατεία στην Ρωσία, ποιος άλλος ποιος θα τον είχε προσκαλέσει, είναι ένα ζήτημα, και τον πήρανε στο κυνήγι οι Ρώσοι και μπήκανε στο Παρίσι. Λοιπόν, έγιναν αμοιβές επισκέψεις. Παρίσι Μόσχα, Μόσχα Παρίσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει ε, στο πολιτιστικό λοιπόν πεδίο ε, ακολουθώντας τη σκέψη του Αλεξάνδρου Αντλάρ θα έλεγα ότι υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας κοινού πολιτιστικού ε, μιας πολιτιστικής συναντήσεως των δύο ε, αυτών ευρωπαϊκών πόλων του ρωσικού και του ευρωενοσιακού και στην δημιουργία ε, εκεί ε, ενός μηχανισμού ευρωπαϊκής ε, ασφαλείας με αμυντική βιομηχανία και όλα αυτά. Ο Αλεξάντρα Τλέρ είναι η πρώτη θέση που υποστηρίζει αυτή και την επιρρονεί, την δυναμώνει, την θεμελιώνει σε, από ένα εμπειρικό ε, γεγονός, ένα γεγονός προσωπικής του εμπειρίας. Είχε επισκεφθεί τον πρόεδρο κύριο Βλαντιμίρ Βλαντιμίρο Βιτσ Πούτιν, ο οποίος τους παρέθεσε το 2006 ένα δείπνο στη Μόσχα, ε, και μάλιστα λέει ε, ότι συνοδευόταν σε αυτό το δίπλωμα, ε, με την κυρία Ελέν Καρέρ Ντανκός. Η κυρία Ελέν Καρέρ Ντανκός είναι θα λέγαμε ε, ειδική επί της Σοβιετικής Ενώσεως και ειδική επί της Ρωσίας. Ειδική επί της ιστορίας και της αναλύσεως των Σοβιετικών και τώρα πια Ρωσικών πραγμάτων, αλλά και των πριν τη Σοβιετική Ένωση Ρωσικών πραγμάτων. Είναι το νούμερο ένα στην, στην γνωστή διανόηση επί αυτών των ζητημάτων. Και είχαν πάει με τον δάσκαλό μας τον Αλεξάνδρου Αντλέρ σε αυτό το δείπνο που τους παρέθεσε ο πρόεδρος Πούτιν και τον ρώτησε ο Αλεξάνδρ Αντλέρ επειδή είναι μέγας προβοκάτορας με την καλή εννοία του όρου πάντα γιατί του λέει θέλεις να κάνεις επιθετικό ε, επιθετική εξαγορά ε, στην ΕΑΝΤΕΣ είναι μία βιομηχανία ε, αμυντική αμυντική βιομηχανία ε, αεροναυτικής ε, και του λέει αυτό είναι ένα ένα θεμέλιο εμβρυϊκό εμβρυκή... εμβρυκή... θεμέλιο αλλά θεμέλιο τώρα δημιουργείται για να χτιστεί μια κοινή ε, ευρωπαϊκή άμυνα γιατί εσύ θέλεις εκεί να κάνεις ε, ε, την εξαγορά και όχι ε, και δεν εξαγοράζεις ε, την Airbus μια επιχείρηση που είναι 100% ευρωπαϊκή ε, σιβίλ, 100% πολιτική, μη στρατιωτική. Για να μην έχει και προβλήματα να σου βάζουν ενστάσεις ότι θες να μπει στο αμυντικό μας σύστημα κτλ. Επικολούθησε κάποια μικρή σιγή και τον είδα να κυτρινίζει. Ε, σε σημείο να διαισθάνομαι πως θέλει να μου σπάσει τα μούτρα. Ε, και του απαντά, ξέρεις υπάρχει... Μία χώρα με την οποία έχω εξαιρετικές στρατιωτικές σχέσεις. Αυτή η χώρα είναι το κράτος του Ισραήλ. Ε, αλλά εσείς το ξέρετε έτσι δεν είναι λέει στον Αλεξάνδρα Αντλέαρ. Αυτός ο υπενιγμός λέει ο Αλεξάνδρα Αντλέαρ που ήταν υπενιγμός καθόλου ευγενής και περίεργος στόχευε τις εβραϊκές μου ρίζες, διότι ο Αλεξάνδρα Τλέρ είναι εβραϊκού θρησκεύματο, όπως και ο Ριξεμούρ, ο λατρεμένος μας Ριξεμούρ. Και από τότε κατάλαβα ότι ο πρόεδρος Πούτιν είναι ένας πάρα πολύ καλός στρατηγιστής, αλλά είναι και πολύ παρορμητικός. Ε... από τότε το είδα αρκετές φορές στην πολιτική του πρακτική ότι είναι δηλαδή στρατηγιστής βέβαια αλλά παρορμητικός ε, και τώρα στην Ουκρανία ρίχνει σφαγιάρες λοιπόν η θέση μας λοιπόν σήμερα στο στοχασμό μας που λέμε Ρωσία, Ελλάδα, Ευρώπη είναι ότι ο πρώτος απότερος στόχος της ρωσικής πολιτικής περνώντας από την Ουκρανία είναι να συναντήσει την ευρωπαϊκή, την βαθύτερη ευρωπαϊκή πραγματικότητα. και να συνάψει μία σχέση συνεργατική μαζί της και στον αμυντικό τομέα. Πιστεύει ο Αλεξάνδρα λέρα ότι εκεί θα πάει το πράγμα. Ε, ο, ο δημοσιογράφος ο κύριος Ζιλιάν Πεϊρών τον ρωτάει και η Αμερική σε όλα αυτά, αυτό που είπαμε στην αρχή του στοχασμού μας, ότι η Αμερική το 14 και ε, μετά το 1941 μπήκε στους δύο πολέμους της Ευρώπης. Σε αυτό τον πόλεμο δεν θα μπει. Εδώ είναι σαφής ο Αλεξάνδρα Λεαρ και λέει ε, «Οι Ηνωμένε Πολιτείε πρόκειται να συγκεντρωθούν στα δικά τους ζητήματα και να κοιτάξουν τη δική τους ήπειρο». Ε, είναι αυτό που λένε «mind, on, mind our own business». Κοιτάμε τις δικές μας δουλειές. Ε, ο Τζο Μπάιντεν, ο, το πάω, ε, ε, έβαλε, ε, χρησιμοποιεί έναν τραμπισμό ε, με ανθρώπινο πρόσωπο. Ε, δηλαδή και αυτός ο κύριος που μου ξέφυγε εκεί είπα το όνομά του, ε, λέει ο Αλεξάνδρα Ντλέρ ότι ε, χρησιμοποιεί έναν απομονωτισμό χωρίς βρισχές και χωρίς ε, ρατσιστικά λόγια. Είναι γεγονός ότι ο πρόεδρος ε, Τραμπ είναι λίγο, ε, λίγο, ναι, αλλά είναι ε, έτσι. Ε, η Αμερική πρόκειται να εντείνει τις σχέσεις της με τις ε, χώρες της Νοτιού Αμερικής, ε, κυρίως με τη Βραζιλία και να επιχειρήσει να λύσει το πρόβλημα των καρτέλς του Μέξικο. Είχαμε πει και μια άλλη φορά, και γι' αυτό ο πρόεδρος Τραμπ σήκωσε και το τείχος, ότι ε, το, το Μέξικο είναι ένα τεράστιο πρόβλημα διότι μπαίνει μέσα και διαφθείρει. Και ποιος δεν διαφθείρει. Και ποιος δεν διαφθείρει... Να βάλουμε ένα αστερίσκο. Πιστεύουμε στο Hollywood. Δηλαδή το Hollywood λέει πράγματα. Ε, το Hollywood ε, σε κάνει, κάνει το κοινό, όπως έλεγε και ένας ε, στο Thinking View, ε, ένας ε, συνταξίχος, είναι αγένεια που δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά ε, εκπληκτικός άνθρωπος, δεσμεύω με μια άλλη φορά να το πούμε, ε, ότι στην ερώτηση, μίλαγε για τις μυστικές υπηρεσίες, τέλεχος των μυστικών υπηρεσιών, αν μπορούμε ποτέ να πούμε ότι τα στελέχη των μυστικών υπηρεσιών παίρνουν σύνταξη. Ε, τυπικά παίρνουν ε, ή τυπικά φεύγουν, ή τυπικά αποσχόνται σε άλλε υπηρεσίε. Ε, είπε το εξή, στο τελευταίο γελάνε κάποιοι τώρα. Ε, ε, λένε το εξή, είπε το εξή, ε, ότι οι σειρέ που βγαίνουν, ας πούμε, Homeland, α πούμε, 24 και αυτά. Ε, δεν σου λένε λέει πράγματα των μυστικών υπηρεσιών, αλλά είναι για να σε sensibilize, για να σε ευαισθητοποιούν. Άρα σου λένε και πράγματα. Και εδώ έχουμε πει ότι για το Μέξικο είχε βγει η πρώτη, το πρώτο, η πρώτη σειρά, εδώ και αρκετά χρόνια, της σειράς Gang Related ε, αλληλοδιαπληκόμενες, αλλη γκάγκς, ε, συμμορίες. Και έδειχνε πώς τα καρτέλ του Μέξικο ε, μπαίνουν μέσα στο, στις Ηνωμένε Πολιτείες και εξαγοράζουν αστυνομικού, σκοτώνουν αστυνομικού, εξαγοράζουν γερουσιαστές, δημάρχους, δικαστές, τα πάντα, δικαστές. Μ? Και περιμένουμε να έρθει και η season 2. Δεν ήρθε. Το σταματήσαμε. Όπως και για μια άλλη σειρά, en, e, Enemy Within, που μίλαγε για τον ισοδισμό των Ρώσων στη CIA. Enemy Within. E, ας το πούμε οχθώς ανάμεσά μας, κάτι τέτοιο. Το λέω καλά. Οκ. Okay. Και αυτή δεν έδωσε δεύτερο, δεύτερη season, ενώ είχαν πει θα βγει δεύτερη season. Θα βγει τρι... Γιατί πανε πολλέ αλήθειε. Ε, έτσι λοιπόν λέει ο Αλεξάνδρα Ντλέρ ότι οι Αμερικανοί θα κοιτάξουν την υπηρό τους, θα κοιτάξουν τα καρτέλ του Μέξικο και πόσο υποφέρουν από αυτά. Ε, και βεβαίω θα έχουν κάποιε σχέσει. Ε, με κάποιες σχέσεις εξαιρετικ με χώρες εξαιρετικού ενδιαφέροντος, όπως είναι το κράτος του Ισραήλ και οι Φιλιππίνες. Ε, πρόκειται να αποτραβηχτούν από τα ευρωπαϊκά πράγματα και δεν θα δίνουν πλέον χρήματα ούτε και εκεί που δίνανε, δηλαδή στην Αίγυπτο ή στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτό δεν τους ενδιαφέρει πλέον. Δεν θα δίνουν λεφτά στην Αίγυπτο, δεν θα δίνουν λεφτά στην Ανατολική Ευρώπη. Στην Ανατολική Ευρώπη, ε, δηλαδή, τι θέλει να πει ο Αλεξάνδρα Ραντλέαρ. Ότι η Ρωσία δεν θα συζητήσει με τον κύριο Γιωάννης, τον Ρουμάνο Πρόεδρο, δεν θα συζητήσει με τη Βουλγαρία, ας πούμε. Θα συζητήσει με τις δυτικές χώρες της, του πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για τις άλλες θα αδιαφορήσει και ίδια η Αμερική, όπως θα αδιαφορήσει λέει και για την Αίγυπτο. Δεν είναι τυχαίο, δεν θα βλεφτείς στην Αίγυπτο. Εδώ μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα και για τους αδελφούς μουσουλμάνους που είχαμε πει και μια άλλη φορά. Μπορούμε να πούμε και ε, για τη γραφειοκρατία του στρατού από την οποία προέρχεται ο πρόεδρος ο Τωρινός, ο στρατηγός Αλσίση. Και παρατηρούμε ότι πολλοί αξιωματικοί ε, Αιγύπτιοι έχουν θητεύσει και σε Αμερικανικές σχολές και την ίδια στιγμή έχουν πάει και σε Ρωσικές σχολές. Όπως η κυρία Πεκρές, που είναι υποψήφια των γολικών των γολικόν Κολοκύθια, δηλαδή, συγγνώμη για το κολοκύθια, αλλά δεν κολικοί είναι όλοι. Ε, και η κυρία Πεκρές κολικοί είναι, άντε μην ζητώ συγγνώμη. Ε, ε, τον, ε, της κατεστημένης δεξιάς. Η κυρία Πεκρές έχει θητεύσει σε δύο σεζόν ε, σε, στην Κομμουνιστική Νεολαία της Σοβιτικής Ενώσεως, στη Γιάλτα, Κρυμαία, και έχει περάσει και από τους young political leaders που ελάχιστοι περνάνε. Έχει περάσει η κυρία Πεκρέσα, έχω περάσει και εγώ. Το είχαμε ξαναπεί ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον πρόσωπο. Αλλά πρόσφυγε ο κύριος Μακρόν, ο, ο πρόεδρος, ο πρόεδρος ο κύριος Μακρόν, είπε ότι εγώ θα ξαναβγω, λέει ο πρόεδρος Μακρόν, και την κυρία Πεκρέσα θα την κάνω υπουργό μου. Βουαου. Δηλαδή, αν χτύπα ξύλο ο πρόεδρος Μακρόν, θα είναι πολύ επικίνδυνο για τη Γαλλία αυτό, τέλο πάντων, εντάξει. Πε πες όμως ότι βγαίνει. Δεν, 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 το αποκλείει κανείς. Δεν το αποκλείει κανείς να επανεκλεγεί. Ή αν επανεκλεγεί, η κυρία Πεκρές θα έχει το ρόλο της τριτεγγύτριας για τις σχέσεις Γαλλίας-Ρωσίας και εν πάση περιπτώσει θα έχει και μια ανοιχτή γραμμή προς την Αμερική. Παρήγορο αυτό. Λοιπόν, μου αρέσει. Ε, πάμε παραπέρα. Ε, λέει λοιπόν ο δάσκαλός μας ο Αλεξάνδρα Λερ ότι ε, η Αμερική θα αποτραβηχτεί η ερώτηση που ακολούθησε ήταν, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μείνει στην ιστορία ως ένα από τα μεγάλα γεγονότα της ανθρωπίνης ζωής και λέει ναι, ναι, ναι. Είναι από το ίδιο φύραμα το ιστορικό, ακαμπή φύραμα ιστορικό, με αυτό που είναι και η 11η Σεπτεμβρίου ή το κράχ της Wall Street ή το Waterloo. Hmm. Γιατί λέει Wall Street Ας κοιτάξουμε σε ποιο σημείο έχουν έρθει οι δυτικές οικονομίες Οι δυτικές οικονομίες οι οποιες σχεδιασαν σχεδιάσανε προ-COVID μια περίοδο οικονομικής διαχειρήσεως βασισμένη στο ντόπινγκ το οικονομικό. Ενέσεις χάπια, πιο έκδοση χρήματο, έκδοση χρήματο, έκδοση χρήματο, χαμηλά επιτόκια, χαμηλά επιτόκια, χαμηλά επιτόκια. Σωστό ή λάθο. Ε, γιατί θέλουν να πιάσουν 2% πληθωρισμό. Είχαν αποπληθωρισμό. Κάτι που η πολύ οικία σε σένα η Ιαπωνία από αυτό υποφέρει. Θα μα πει εσύ κάποτε, γιατί η Ιαπωνία είναι κολλημένη στον αποπληθωρισμό. Είναι ένα ερώτημα. Λοιπόν, Θέλανε λοιπόν και στην Αμερική και στην Ευρώπη να πιάσουν το 2% του πληθωρισμού. Και ιδίω μετά την πτώση της Lehman Brothers στην Αμερική και στο ότι είχαν γεμίσει με τοξικά δάνεια τιτλοποιημένα όλη την Ευρώπη, ε, εκδίδανε χρήμα, χρήμα, χρήμα. Και είπαμε στην προηγούμενη συναντήσή μας, ότι επιτέλους πήραν μία απόφαση η οποία λέει καλύτερα να έχουμε ύφεση και θα έχουμε ύφεση. Η ύφεση που έχουμε τώρα είναι, θα είναι της πλάκας. Δηλαδή θα είναι απλά και μόνο μια, ένα είδος ατόνου αναπτύξεως πιάσει ένα 2,5% συν 2,5%. Μετά έρχονται τα πολύ δύσκολα. Καλύτερα λοιπόν να έχουμε ε, πτώση, μάλλον άτομη ανάπτυξη, παρά να μας φάει ο πληθωρισμός. Κι έτσι, ε, τον Απρίλιο του 2022 θα κόψει 40 δις για να αγοράσει χρέος η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Το Μάιο θα εκδώσει 30 δις για τον ίδιο λόγο. Τον Ιούνιο θα εκδώσει 20 δις για τον ίδιο λόγο και τον Ιούλιο δεν θα εκδώσει καθόλου χρήμα, δεν θα αγοράσει καθόλου χρέο. Και μέχρι 31 Δεκάτου η κυρία Λαγκάρτ και το Συμβουλίο τη, στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, απεφάσισαν να αυξήσουν τα επιτόκια. Τα επιτόκια τα αυξάνει η Αμερική και έχει πει το Κεντρικό Πιστοτικό Ίδρυμα, η Federal Reserve, ότι ε, το 23, αρχίζει για να μένεις από τώρα που ανεβάζει από το 0,25 το πάει θα, και θα το πάει μέχρι το 0,5, το διευθυντικό επιτόκιο, ότι το 23 θα έχει πιάσει το 2,75 επιτόκιο. Λοιπόν, αυτό είναι σεισμός. Και γι' αυτό ο Αλεξάνδρα Ντλέαρ, μιλώντας για τα γεγονότα στην Ουκρανία και χαρακτηρίζοντάς τα ως μια νέα 9-11, δηλαδή ότι είναι από το ίδιο φύραμα, την ίδια ουσία από όπου προέρχεται η 11η Σεπτεμβρίου, θέλει να πει και αναφέροντας Wall Street ότι εδώ μέσα θα μπουν και χρηματιστηριακά γεγονότα ολκής. Διότι όταν κόβεις χρήμα και αγοράζεις δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, δεν τονώνεις τα χρηματιστήρια και έχουν δημιουργηθεί περιουσίες από την κοπή, από την έκδοση ε, χρήματος και στην Αμερική και στην Ευρώπη, διότι τονώθηκαν οι μετοχές. Ε, εάν βλέποντάς το τώρα αυτό αρχίζουν να τραβιόνται από τα χρηματιστήρια, τι θα γίνουν τα χρηματιστήρια. Το χρηματιστήριο της Μόσχας έχει κλείσει. Η άλλη όμως είναι ανοιχτή. Τι θα γίνει. Θα έχεις νομισματικά προβλήματα ή δεν θα έχεις. Θα έχεις χρηματιστηριακά και τραπεζικά ή δεν θα έχεις. Θα έχεις. Και μάλιστα μια και μιλάμε για νομίσματα ας πούμε ότι η Σαουδική Αραβία η οποία δίνει 1.760.000 εκατομμύριο βαρέλια ε, πετρελαίου την ημέρα στην Κίνα θα αυξήσει την πώλησή της προς την Κίνα αλλά θα τιμολογείται σε b 1. Τεράστια εξέλιξη. Δεν είναι. Τεράστια. Και δεν λες τίποτα εσύ. Δι... Με αφήνεις να τα, να τα ανακαλύπτω εγώ, δεν μου τα λες εσύ. Είσαι σφίγγα. Λοιπόν, να μάθουμε κάποτε τι ρόλο βαράς. Λοιπόν. <laughs> ε, το Ριάδ συνομολόγησε με την Κίνα αυτό αυτό τι σημαίνει για το δολάριο. Χαμός. Γι' αυτό, αυτός που είναι εκεί πέρα, ο κύριος, ε, στη Ουάσιγκτον, δεν στέλνει στρατό κατά της Ρωσίας παρά μόνο βρίζει το πρόεδρο Πούτιν και δεν λέει τίποτα άλλο. Ας ελπίσουμε ένας καλός ρεπουμπλικάνος να φέρει την ειρήνη στον κόσμο. Λοιπόν, ε, ήταν ο πρόεδρος Βλαντιμίρου Βλαντιμίροβιτς Πούτιν ε, ε, στο διάγγελμά του στις 22 Φεβρουαρίου αναφέρθηκε ε, στην, θα την έλεγα εγώ, ευρυδικότητα του Ουκρανικού κράτους και είπε ότι η Ουκρανία ε, Απέκτησε υπόσταση, τεχνητή υπόσταση, από τον ε... Ιλίτσου Λέανο Βλένιμ. Δηλαδή, τι να υποθέσουμε, ότι κατήγγειλε την, την, την ε, Σοβιετική Ένωση γι' αυτό, μα έχει ονομάσει την διάλυση, την πτώση της Σοβιετικής Ενώσεως την έχει αποκαλέσει κάποτε ως τη μεγαλύτερη γεωπολιτική καταστροφή του 20ου αιώνα. Αυτά τα δύο, βέβαια δεν πρέπει κανείς να αναλύει με βάση το συνέστημα. Έρχεται μέσα από τη βαθιά κακεμπέ, τις μυστικές υπηρεσίες ο πρόεδρος Πούτιν. Αυτό δεν σημαίνει ότι το βαθύ κράτος ε, της Σοβιετικής Ενώσεως που ήταν οι μυστικές υπηρεσίες εκάλυπταν σε όλα τα ζητήματα τον Γενικό Γραμματέα του Κόμματος. Ε, πρέπει να αναλυθεί το φαινόμενο ε, Λένιν, ο οποίος έδωσε μία μεθοδολογία κατασκευή σοσιαλιστικού κράτους με το βιβλίο του τι να κάνουμε ε, να πάμε στο Στάλιν ο οποίος παγίωσε τη θέση του Λένιν ε, αποκλείοντας τον Τρότσκι και τον Τρότσκισμο δολοφονήθηκε ο Τρότσκι στο Μέξικο και είπε ο Στάλιν ότι θέλουμε σοσιαλιστική πατρίδα και μετά θα δούμε, για την ανθρωπότητα, ρεαλιστική. Να δούμε το Χρουτσόφ το αυτό 56-62, να δούμε την περίοδο Μπρέσνιεφ και μετά τις διαδοχικές θητείες, τις πολύ σύντομες του αρχηγού της ΚΑΚΕΜΠΕ, του Αντρόποφ, και του Τσερνιέγκα. Από εκεί θα καταλάβουμε ότι ε, η Ρωσία στη Σοβιετική Ένωση αισθάνεται συμβατή μόνο με την ιδέα ε, της ρωσικής αναγεννήσεως η οποία καταλήγει μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ενώσεως και την περίοδο του Γελτσίν, μην ξεστρατίζουμε, θα το δούμε σε έναν άλλο μας και την περίοδο Γελτσίν ε, καταλήγει ε, στην ε, παγίωση ανοιχτών ζητημάτων για το Ρωσικό κράτος επί Προεδρίας Putin, με Πούτιν με Πούτιν με μία παρένθεση του Ματιβέντεφ. Αυτή η παγίωση των ζητημάτων είναι ε, η ανάκτηση των περιφερειακών εδαφών της Ρωσίας. Το θέμα μας ποιο είναι. Ρωσία, Ελλάδα, Ευρώπη. Τι μπορεί να σημαίνει ανάκτηση των περιφερειακών εδαφών. Και γιατί μέχρι τώρα, αν και είχαμε και τα γεγονότα του 8 στη Γεωργία. Δεν έγινε ένα γεγονός ανάλογο με αυτό του διαγγέλματος της 22 Δευτέρας Φεβρουαρίου του Πρόεδρου Πούτιν και της επεμβάσεως της 24 η Φεβρουαρίου. Εάν θεωρήσουμε δηλαδή ότι η εσθονια η Λιθουανία, η Λετωνία, όπου υπάρχει ισχυρή ρωσική παρουσία, Γιατί μέχρι τώρα δεν έγινε αυτό. Και γίνεται τώρα. Εδώ δεν θα πω ότι κατά ανάγκη είναι δική μου άποψη και θέση. Θα πω τι λέει ο Αλεξάνδρα Ντλέρ. Ερώτηση. Ποιοι είναι οι λόγοι, σύμφωνα με εσάς, κύριε Αλεξάνδρα Ντλέρ, οι οποίοι εξώθησαν τον πρόεδρο κύριο Πούτιν να εισβάλλει στην Ουκρανία. Πολιτικά, ο πρόεδρος Πούτιν αισθάνεται, αισθάνεται ότι θα μπορούσε να τεθεί στο περιθώριο στη Μόσχα. Θέλησε να αντιταχθεί σε ένα κύκλο ο οποίος δραστηριοποιείται δυναμικά προκειμένου ο πρόεδρος Πούτιν να αντικατασταθεί. Ο πρόεδρος Πούτιν έχει τη βεβαιότητα ότι πολλοί προφανώς σημαντικοί παράγοντες συνομωτούν εναντίον του. Από την εποχή που φάνηκαν φήμες ότι ο πρόεδρος, κύριο Πούτιν, έχει Πάρκινσον. Οι πηγές οι οποίες διέδωσαν αυτή την πληροφορία, θα έλεγα εγώ φήμοι, βρίσκονται στο ανώτατο σημείο του Κρεμλίνου. Από αυτή την ημέρα που ακούστηκαν αυτές οι φήμες, γνωρίζει ο πρόεδρος Πούτιν ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα και πρόκειται να αντικατασταθεί. Δεν του έμεινε άλλο τίποτα να κάνει από το να δράσει. Λοιπόν. Ο Αλεξάνδρα Τέλε δεν λέει τυχαία πράγματα. Δεν, εντάξει, δεν είναι και η... Ξέρω εγώ ρε παιδί μου. Ουδής είναι αμερόληπτος, ουδής είναι... Αλλά είναι... Εντάξει, όταν ανοίγει αυτό στο στόμα του λέει πράγματα. Ε, με τι έχουμε να κάνουμε εδώ. Ο πρόεδρος Πούτιν πήρε την απόφαση να ξεκινήσει το σχέδιο το οποίο μπορεί κανείς να το πει επανακατάκτηση. Ο φίλος μας ε, υποψήφιος για τη Γαλλική Προεδρία, κύριος Ρίκ Ζεμούρ, ε, το κόμμα που ίδρυσε το λέει La Reconquête, που σημαίνει η επανακατάκτηση. Η σημαία της Ρωσίας είναι τρίχρωμη. Blanc, bleu, rouge. Λευκό, γαλάζιο, κόκκινο. Η σημαία της Γαλλίας είναι τριχρωμή, μπλε-μπλαν-ρούge, μπλε, μπλαν, ρουζ, μπλε, λευκό, κόκκινο. Και αρχίζει μέσα από την Ουκρανία η ρωσική ρεκονκέτ και υπάρχει ισχυρό κίνημα με την κυρία Πεκρές, με τον κύριο Ζεμούρ, με την κυρία Λεπέν, με τον κύριο Νικολά Ντεπονανιά. γκροσομοντό, λιγότερο ή περισσότερο, κάποια ρεκονκέτ επανακατακτήσεως στη Γαλλία. Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, θα το πω ξανά, ο κύριος Εμμανουέλ Μακρό, το Μάιο του 2017, ό,τι είχε εκλεγεί, ότι είχε αναλάβει την εξουσία, ότι είχε αναλάβει την Προεδρία. Εκάλεσε τον πρόεδρο Πούτιν στο Παρίσι. Και σε ποια αίθουσα στις Βερσάη είπαμε ότι τον είχε δεχτεί, στην αίθουσα Τριανών. Δεν τον δέχτηκε στα Ελιζέ στο Προεδρικό Μέγαρο, τον δέχτηκε στις Βερσάη, κατοικία των Βαρσαλίες, των βασιλιάδων της Γαλλίας. Και στην αίθουσα Τριανών, όπου υπεγράφει η συνθήκη, μαζί με τη συνθήκη των Βερσαλιών στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στη συνθήκη Ειρήνης, υπεγράφει και η συνθήκη του Τριανών. Και τι περιλάμβανε η συνθήκη του Τριανών? Την διάλυση της Αυστροογγαρίας. Άρα, στις Βερσάη, η τιμένη Γερμανία, διαλυμένη η Αυστρο-Ουγγαρία και στην Ευρώπη η Γαλλία και η Ρωσία, τότε ήταν η Σοβιετική Ένωση αλλά τώρα είναι η Ρωσία, δεν ήταν βέβαια στη Βερσάη η Σοβιετική Ένωση τότε, είχε φύγει με τη γνωστή συνθήκη, είχε φύγει ο Λένιν από τον πόλεμο, η Γαλλία τώρα όμως είναι μαζί με τη Ρωσία, χωρίς να υπάρχει τίποτα το ενδιάμεσο. Ίσως για να αρχίσει να τρέχει αυτή η ιστορία, υπήρχε διστακτικότητα στο Κρεμλίνο. Στο Κρεμλίνο του οποίου προέσταται ο πρόεδρος κύριος Πούτιν. Τώρα ο κύριος Πούτιν δεν διστάζει. Ο πρόεδρος κύριος Πούτιν δεν διστάζει και ο Αλεξάνδρα Ντλέαρ λέει τη δική του εκδοχή γιατί δεν διστάζει. Φοβάται την ανατροπή του. Και υπάρχει ερώτηση του κυρίου Ζουλιάν Πεϊρών. Ποιοι είναι σήμερα οι κυριότεροι αντίπαλοι του κυρίου Πούτιν στη Ρωσία. Ευθέως απαντάει ο υπουργό Λέρ ο Υπουργός Αμήνης Σεργέη Σοϊγκού αν και πάντοτε του ήταν επιστός του Πρόεδρου Πούτιν αλλά η διαφωνία του είναι βαθιά και χωρίζει τους δύο άντρες και αφορά τη σχέση της Ρωσίας με την Κίνα ο Σοϊγκού προέρχεται από τη Μογγολία. Είναι αβυσαλέα εχθρικός προς το Πεκίνο και βλέπει με πολύ κακό μάτι την προσέγγιση με τον πρόεδρο της Κίνας Ξιζιπίνκ. Εκτιμά ότι ο Πούτιν πούλησε όλα τα χρυσαφικά της οικογένειας στην Κίνα. ο υπουργό Αμήνη λέει ο Αλεξάνδρα Ρερ, προσέγγισε λοιπόν τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών που έχουν ως αντικείμενο την δράση στο εξωτερικό, την VSRSVR, το οποίο είναι ένα πόστο χωρίς μεγάλη εξουσία ε, ε, ε στον παρόδο ότι μεγάλη εξουσία έχει δοθεί στην FSB θα έλεγα όμως που δεν το λέει ο, ο, ο Αλεξάνδρα Λέρ και στην GRU που είναι ε, οι μυστικές υπηρεσίες του στρατού αυτή είναι μάλιστα δεν αστιεύονται Κάναμε κανένα ποιος αστιεύεται από αυτούς αλλά ιδίως η GRU είναι μην μην τυχόν ποτέ και. άθα ναι. θα τους πω εγώ να μην. Ε, αλλά ο άνθρωπος λέει αυτός, ο κύριος Σοϊγκού, είναι πολύ φιλόδοξος. Ε, και ο, ο κύριος ε, Ναρίσκιν, να ο αρχηγός των ε, μυστικών υπηρεσιών είναι πολύ φιλόδοξος, όχι για τον κύριο Σοϊκού, συγγνώμη. Λέει για τον κύριο Ναρίσκιν που είναι ο πρόεδρος των μυστικών υπηρεσιών επί των εξωτερικών υποθέσεων. Ο κύριος Ναρίσκιν είναι πολύ φιλόδοξος και είναι πολύ φιλόδοξος διότι έρχεται από μια ιστορική οικογένεια της Ρωσίας και μάλιστα μια πρόγονός του, η Ναταλία Ναρίσκινα, είναι η μητέρα του, του Μεγάλου Τσάρου, του Μεγάλου Πέτρου, γνωστός, έτσι, που εξηχρώνει, ας πούμε, την Ρωσία. Ε, ο Σεργέι Ναρίσκιν είναι σήμερα ε, το φαβορί ε, που αντιτίθεται ε, στον ε, πρόεδρο Πούτιν. Αυτή τη στιγμή στη Ρωσία παίζεται ένα παιχνίδι διαδοχής, δηλαδή συμπικνώνοντας. Και στηριζόμενη βεβαίως και στη σκέψη του μεγάλου Αλεξάνδρα Ντλέρ. Ο Αλεξάνδρα Ντλέρ θέλει να πει ότι έγινε αυτή η επέμβαση στην Ουκρανία προκειμένου να αρχίσει ένα σχέδιο το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω υπήρχε στα συρτάρια του Κρεμλίνου ο πρόεδρος Πούτιν δεν το έβγαζε, τώρα ο Αλεξάνδρα Βερ λέει ότι πιεζόμενος το βγάζει, ονομάζει τον αρχηγό των ε, Μυστικών Υπηρεσιών ε, που είναι ένα πρόσωπο από ιστορική οικογένεια ο κύριος Ναρίσκιν, Σεργέι Ναρίσκιν ε, της Ρωσίας ε, και το βγάζει σε, σε, στη δράση ε, και μάλιστα ο κύριος Ναρίσκιν είναι ένα πρόσωπο το οποίο συνεργάζεται με τον Υπουργό Αμήνης κύριο Σεργέη Σοηγού, ο οποίος δεν θέλει την προσέγγιση με την Κίνα, αλλά βλέπει δραστηριότητα προς την Ευρώπη, η Ρωσία στην Ευρώπη. Από την άλλη μεριά η Γαλλία γίνεται και μέσα στη Γαλλία μόχλευση των εθνοπατριωτικών δυνάμεων, ιδεών και τα λοιπά. Οποιοςδήποτε να εκλεγεί πρόεδρος υπάρχει ήδη άποψη για ευρωπαϊκή άμυνα και η εξέλιξη λοιπόν αυτού του σχεδίου τι θα φέρει. Τι θα φέρει αυτή η εξέλιξη. Η θέση δικιά μας είναι, το έχουμε ξαναπεί, η θέση δικιά μου της μετριότητός μου. Ότι η Ρωσία, αντικειμενικά, ιστορικά, είναι το υπάρχον ελεύθερο κομμάτι του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους, της ελληνικής μας αυτοκρατορίας, το οποίο κομμάτι αυτό... Ε, επεβίωσε ε, και στο οποίο ε, οι Έλληνες πάντοτε αναφερόντουσαν τα χρόνια της σκλαβιάς στον Οθωμανικός Μανικός Ζυγό και είναι στην ψυχή των Ελλήνων. Βέβαια είναι πολύ αφελές και πολύ κακό για τη Ρωσία και πολύ κακό για την Ελλάδα να πιστεύουμε ότι μυστηριακά, μυστηριωδώς, θα έρθει το ξανθό γένος, που το οποίον και τα λοιπά. Να είμαστε ρεαλιστές. Πού χρειαζόμαστε τη Ρωσία και πού η Ρωσία μας χρειάζεται. Ο Αλεξάνδρ Μπρέρ μας λέει την Αμερική, την αγαπάμε. Καταρχήν με την Αμερική δεν τα σπάμε, διότι έχουμε Έλληνες στην Αμερική. Και σου έχω πει ότι είμαι εγγονός Αμερικανού πολίτη. Η Αμερική είναι φιλική χώρα, παρόλο την ατυχηματική συγκυρία αυτήν την πολιτική που έχει αυτή τη στιγμή και δεν θα φύγει ποτέ από την καρδιά μας και θα έχουμε συνεργασία, είμαστε ναυτική δύναμη και με τις ναυτικές δυνάμεις πάντοτε θα είμαστε μαζί, πάντοτε θα συνεργαζόμαστε, αλλά εδώ έχουμε ένα ευρωπαϊκό γεγονός όπως μας λέει ο Αλεξάνδρα τλερ Λέει ότι η Αμερική θα ασχοληθεί με τα ζητήματά της. Επίσης το UK όσο να φωνάζει, όσο να κάνει, όσο να ράνει, έχει τα παλιά κομμάτια της αυτοκρατορίας να ζητήσει πρώτες ύλες, να ζητήσει ενέργεια, να, 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 να. Οκ, okay. εμείς αισθανόμενοι φιλικοί προς το Ηνωμένο Βασίλειο, φιλικοί προς την Αμερική χώρα, ναυτική χώρα, κοιτάμε τη Ρωσία υπό το πρίσμα της ιστορικής αυθεντικότητος του γεγονότος ότι η Ρωσία είναι το εναπομείναν κομμάτι της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της Ελληνικής Αυτοκρατορίας. Σε κάθε ιερό ναό βλέπουμε τα σύμβολα ε, του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους. Δεν το λέω ποτέ Βυζάντιο. Το αδικής να το λες Βυζάντιο είναι μια περιοχούλα εδώ, του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους της ελληνικής αυτοκρατορία. Αυτό λοιπόν και η Ορθόδοξοι πίστη μας ενώνουν με τη Ρωσία. Επίσης με τη Γαλλία μας ενώνουν πάρα πολλά πράγματα. Η Γαλλία αν θέλει, είναι αυτή που πήρε τη σκητάλη της αρχαίας ελληνικής ε, σκέψεως και που καλλιέργησε τα γράμματα της επιστήμης όπως οι αρχαίοι Έλληνες τα έδωσαν αλλά όπως και ο μεσαιωνικός ελληνισμός τα έδωσε είμαστε καλοδεχούμενοι στη Γαλλία μας αισθάνονται δικούς τους και εμείς τους αγαπάμε έχουμε συνέργειες μαζί τους έχουμε ταυτότητα σε πολλά πράγματα εδώ λοιπόν επειδή πιστεύω ότι ακόμα κι αν επανεκλεγεί ο πρόεδρος ο κύριος Μακρόν ή εν πάση περιπτώσει όποιος άλλος εκλεγεί πρόεδρος και όποια και είναι, να είναι η συνέχεια των εσωτερικών γαλλικών πραγμάτων, θα παιχτεί ένα μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Χώρες όπως η Ουκρανία θα πρέπει να αναμορφωθούν κατά τρόπο όπου να μπουν στην φυσική πολιτιστική τους κατάσταση και ιστορική κατάσταση το δυτικό κομμάτι της Ουκρανίας ε, είναι απόφυση της κατηργημένης Αυστροουγγαρίας, της αυτοκρατορίας Αυστροουγγαρίας. Δεν θα ενδιαφερθεί κανείς για αυτούς. Ενώ μπορούν οι ειρηνικά και ωραία όλα αυτά τα κομμάτια, Λετωνία, Λιθουανία, Ουκρανία, ό,τι μείνει και τα λοιπά, μπορούν να τα βρούνε στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Για να δημιουργηθεί αυτό το νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον χρειάζεται δράση, χρειάζεται να γίνουν γεγονότα. Ή αν αυτά τα γεγονότα γίνουν χωρίς αναφορά στον ελληνισμό, αυτά τα γεγονότα θα είναι αυθαίρετες, κούφιες ή ημιτελείς πράξεις. Με λίγα λόγια και πιο όμα. Αν οι Ρώσοι επεκταθούν προς τα δυτικά, να το πω έτσι καθαρά, χωρίς την ελληνικότητα, θα είναι βάρβαροι εισβολείς. Αν επεκταθούν προς τα δυτικά ως αναγεννητές του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους, εμβαπτιζόμενοι ξανά στον Ελληνισμό, τότε θα είναι απελευθερωτές. Θα γλιτώσουν την Ανατολική Ευρώπη από τους ναζιστές του Ζελένσκι, τους σατανιστές. Έχουμε παραπέψει και σε βιβλιογραφία γι' αυτό. Ε, και θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις αναγεννήσεως του ανατολικού κομματιού της αυτοκρατορίας. Αντίστοιχα δυτικά, εάν δημιουργηθεί κάποια συνεργατική με τη Ρωσία και τον Ελληνισμό πολιτική στη Δυτική Ευρώπη, τότε θα αναγεννηθεί η δυτική κεφαλή της ρωμαϊκότητος, η οποία θα μπορεί να συνθέσει με την ανατολική πλευρά. Και έτσι θα ξαναβγεί στην ιστορική πραγματικότητα ο δικέφαλος αϊτός. Ε, καταλαβαίνω δηλαδή ότι στο τέλος το σενάριο θα είναι δύση. Θα είναι ανατολή-δύση. Ανατολή-δύση εννοώ ενάντια στην Κίνα. Όχι ενάντια. Γιατί ενάντια. Η Κίνα είναι μια... Ε, ιστορική χώρα η οποία έχει φιλοσοφημένο τρόπο ζωής καθένας να είναι στο σπίτι του και να μιλάμε μεταξύ μας και να κάνουμε και business μα αυτό είναι ειρηνικό είναι... <coughs> αυτό είναι για να αποφύγουμε τον πόλεμο Ικανικό σενάριο. Βεβαίω και ινδία μέσα ε, μια χαρά το Προμηνών όκου έπαιξε ρόλο στο δόδοσο. Και μπορεί να συνεχίσει να παίζει το Άουκους. στο Στον είναι δρόμενο. βεβαίω. Γι' αυτό είπα ε. ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο το αγαπάμε και στο οποίο είναι και ο διάδοχο του Ρωσικού θρόνου ο Κάρολο, ο Κάρολο δεν είναι μόνο διάδοχο ε, του θρόνου του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και του θρόνου του Τζάρο. <laughs> είναι Ρωμάνοφ <laughs> <laughs> ε. ο Κάρολο, ο Σάρλσον Βουάλ μπορεί να ε, αναπτύσσει την αυτιλία, να είναι και η δική μας εκεί πέρα, να έρθουν και λίγο και προς τον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη μας και σε άλλα λιμάνια ε, και να ε, περιδιαβαίνει, να κάνει business, να... μια χαρά. Το UK αλίμονο, αλίμονο. Και η Αμερική, η λατρεμένη μας Αμερική που, που έχουμε τόσους ε, Αμερικανούς πολίτες ελληνικής καταγωγής που έχουμε ε, την Ορθοδοξία μας εκεί. Ε, μπορούμε την Αμερική ποτέ δεν θα την βγάλουμε από την καρδιά μας. Ποτέ. Ε, πιστεύεις Κωνσταντίνε ότι οι Ρεμπουμπλικάνοι θα το χειριζόντουσαν τελείως διαφορετικά. Χίλιες φορές καλύτερα. Τώρα έπεσε το πράγμα αυτό σε μια άσχημη εποχή για την Αμερική. Μετά τις εκλογές του που δεν ήταν εκλογέ, δεν τι κέρδισε τώρα ο Biden, ρε Σι, ταξιάρχη. Έλα μόνο το Ποιο πιστεύει ότι ο Biden κέρδισε τι εκλογέ. Ρεσάλτο έχει. Εντάξει. Και είναι θλιβερό γιατί εν πάση περιπτώσει έχουν βγει και καλοί δημοκρατικοί πρόεδροι και ο κύριος Μενέντες μας υποστηρίζει που είναι δημοκρατικός. Εμείς δεν έχουμε τώρα ο οπάτισμο αλλά δεν είναι στην καλύτερη τη η Αμερική. Αλλά ποτέ η Αμερική δεν είναι περιθωριακή χώρα και ποτέ πάντοτε θα την αγαπάμε και δεν, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συνεργαζόμαστε με την Αμερική. Η Αμερική είναι ξεχωριστή χώρα στις συνεργασίες μας, στην καρδιά μας, ε, στα πάντα. Α, τώρα εγώ θα πάω στο σπίτι μου. Αυτό Κατά τα τρία τέταρτα έχει γίνει από τους σκόπους Αμερικανού πολίτη, του Κωνσταντίνου Θεοδωρόπουλου, που φέρω το όνομά του. Αυτό έφαγε τη το ζωή του στο Σικάγο, 50 χρόνια ήτανε, παππούς μου. Ξεχνάμε ποτέ την αγάπη μας για την Αμερική. Σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. εγώ. Καλή εβδομάδα. Αμήν. Ε, καλή συνέχεια.